Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νέες δεσμεύσεις, νέες αλλαγές, φαίνεται το αναθεωρημένο μνημόνιο. Να δούμε όπως πιο αναλυτικά τι αναφέρει το κείμενο του μνημονίου σε σχέση με τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις και τα capital controls. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά στο νέο κείμενο του μνημονίου, πέρα από αυτά που γνωρίζαμε για φορολογικά και ασφαλιστικά, έχουμε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, άλλες επί το χείρο και άλλες επί το βέλτιστο, αναφορικά με τις τρεις τομείς που πολύ σωστά είπες. Έχουμε λοιπόν στο κομμάτι των κατασχέσεων και των πληστηριασμών, έχουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Τα πράγματα γίνονται πιο γρήγορα, τουλάχιστον όσον αφορά τα οφειλές προς το δημόσιο, τα χρέη των ιδιωτών προς το δημόσιο και πώς αυτά κινούνται. Το νέο μνημόνιο λοιπόν προβλέπει ότι γίνονται πολύ πιο άμεσα και ηλεκτρονικά οι διαδικασίες και της κατάσχεσης αλλά και του πληστηριασμού για χρέη προς το δημόσιο, το οποίο σημαίνει ότι όποιος αυτή τη στιγμή έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να δει την περιουσία του να βγαίνει στο σφυρί και μάλιστα ηλεκτρονικά και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα. Είναι λογική αυτή το να μην χρονίζουν χρέη προς το δημόσιο. Από την άλλη, προβλέπεται και διαγραφή παλαιών χρεών, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά χρέη, ακόμα και δεκαετίων, τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι εισπράξιμα και αλλάζουν πλήρως την εικόνα. Αυτό που προβλέπει λοιπόν το μνημόνιο, ότι μέσα στο τρέχον έτος έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και από τα μέσα του χρόνου και μετά θα είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο μειωμένο το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο οποίο θα βεβαιούται μια οφειλή, θα γίνει ληξιπρόθεσμη, θα προχωράμε στη διαδικασία κατάσχεσης εφόσον ο οφειλέτης δεν πληρώσει και άμεσα ή σχετικά άμεσα θα βγαίνει και η περιουσία στο σφυρί μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των τραπεζών, γίνεται μια προσπάθεια και μια επιτάχυνση για το διαχείριση των κόκκινων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδας εντός του μηνός θα έχει μια σχετική μελέτη, θα εκπονήσει μια σχετική μελέτη που θα δείξει πού βρίσκονται τα πράγματα, με τη λογική οι τράπεζες να πατήσουν γκάζι ως προς διαχείριση των κόκκινων δανείων, είτε αυτό αφορά την πώληση κάποιων δανείων σε εταιρείες, σε κάποια funds όπως ούτως ή άλλως έχει γίνει, είτε και μια εσωτερική διαχείριση για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσουν να είναι κόκκινα έστω και με κάποιες ρυθμίσεις, ακόμα και με κάποιο κούρεμα. Και η λογική είναι και πάλι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα και να ξέρουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα τι είναι κόκκινο και τι δεν είναι. Αυτά είναι τα κακά του νέου μνημονίου. Τα καλά είναι ότι μπαίνει στο νερό στο αυλάκι για την χαλάρωση, επιπλέον χαλάρωση των capital controls. Φαίνεται ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα υπάρχει ένα βήμα επιπλέον. Όσον αφορά τους ιδιώτες, αυτό που συζητιέται είναι να υπάρχει ένα όριο 2.000 ευρώ ανά μήνα για ανάληψη, το οποίο θα το συμπληρώνει κανείς στην αρχή και στο τέλος του κάθε μήνα. Άρα ουσιαστικά να μην έχει θέμα για τα χρήματα από το ATM, καθώς η αλήθεια είναι ότι πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα δύσκολα θα χρειαστεί κάποιος, δεδομένου το πόσο έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, και ταυτόχρονα να διευκολυνθεί και η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό, να αυξηθεί το πλαφόν από τα 1.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ το μήνα, και ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις να μην χρειάζεται η έγκριση για ποσά κάτω από 30.000 ευρώ, γεγονός που και αυτό θα διευκολύνει πολύ την επιχειρηματικότητα στη χώρα.